Οι διαγωνιζόμενοι μόλις αποβιβάστηκαν στο εξωτικό μας νησί. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο καλύτερο Minecraft Survivor! Οι διαγωνιζόμενοι είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Στην μπλε πλευρά, οι μαχητές με τον Brodim, GR Fotis, TLB, GarageMan, Jux και Flappy. Στην κόκκινη πλευρά, οι διάσημοι με τον Bill YOLO, Yanuba, Wins, Team Please και Winner. Οι διαγωνιζόμενοι σήμερα θα ανταγωνιστούν άλλον σε μια διαδικασία που θα εξετάσει την ταχύτητά τους και τις ικανότητές τους. Απέναντί μας έχουμε το πρώτο αγώνισμα. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν μια σειρά εμποδίων και να φτάσουν στην τελευταία πλατφόρμα, όπου θα πρέπει να σημαδέψουν και να χτυπήσουν 4 στόχους που βρίσκονται απέναντί τους, κρεμασμένοι σε 4 πάσαλους. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος από την οποιαδήποτε ομάδα χτυπήσει τους 4 στόχους θα φέρει τον πόντο πίσω στην ομάδα του. Η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τους 5 πόντους κερδίζει το πρώτο αγώνισμα του Minecraft Survivor. Ας περιγράψουμε λοιπόν το πρώτο μας αγώνισμα. Της σημερινής δοκιμασίας θα είναι ένα πλήρως επιπλωμένο σπίτι στο νησί της νικητήριας ομάδας. Οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι που θα επιχειρήσουν να φέρουν το πρώτο πόντο στην ομάδα τους είναι ο Bill YOLO των διάσημων. Bill, έλα μπροστά. Ωραία αρχή, Βασίλη. Από την ομάδα των μαχητών. Οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στις αφετηρίες τους. Μπροστά τους, ένα σεντούκι που περιέχει δύο μοχλούς. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φτάσουν στο σεντούκι, να πάρουν τον ένα από τους δύο μοχλούς και αφότου περάσουν τα εμπόδια που τους χωρίζουν από την τελευταία πλατφόρμα, να τοποθετήσουν τον μοχλό σε ένα από τα δύο command blocks και να τον ενεργοποιήσουν. Μόλις πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω στην αφετηρία και να επαναλάβουν αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουν την γέφυρα που ενώνει την είσοδο του σπιτιού με την τελευταία πλατφόρμα του αγωνίσματος. Στην τελευταία πλατφόρμα βρίσκονται δύο σεντούκια, το καθένα που περιέχει μία στίβα από χιονόβαλες, τις οποίες θα πρέπει να πάρουν και με αυτές να χτυπήσουν τους 4 στόχους που βρίσκονται απέναντί τους. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος που θα χτυπήσει τους 4 στόχους φέρνει τον πόντο στην ομάδα του. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν με μια πολύ μικρή διαφορά. Προς όφελος του Bill YOLO, ανοίγουν τα σεντούκια και παίρνει πρώτος ο GR Fotis. Ωραία, τον μοχλό! Ο Bill YOLO πέφτει, αλλά ο GR Fotis συνεχίζει ακάθεκτος. Έπεσε δυστυχώς και ο ίδιος στο parkour. Ο Bill YOLO τώρα συμπληρώνει την απόσταση και τώρα βρίσκονται στήθος με στήθος. Και οι δυο τους κολυμπάνε κάτω από το νερό και βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια όπου θα τοποθετήσουν το πρώτο τους μοχλό. Οι δύο διαγωνιζόμενοι πρέπει να γυρίσουν πίσω τώρα να πάρουν από το σεντούκι πάλι το τελευταίο τους μοχλό και να επαναλάβουν την δοκιμασία από την αρχή. Ο GR Fotis προηγείται, ανοίγει το σεντούκι και παίρνει το μοχλό. Ο Bill YOLO κάτι δευτερόλεπτα πίσω του ανεβαίνει και εκείνος τον πατήρα. GR Fotis συνεχίζει ακάθεκτος, περνάει το parkour και βουτάει στη θάλασσα. Bill YOLO κάτι δευτερόλεπτα πίσω του, αλλά μπορεί να κάνουν όλη τη διαφορά. GR Fotis στην επιφάνεια, έτοιμος να βάλει το τελευταίο μοχλό και να ανοίξει το τελευταίο parkour. Ο GR Fotis έπεσε, ο Bill YOLO τώρα συμπληρώνει την απόσταση βάζοντας το τελευταίο μοχλό. Είναι μια μάχη στήθος με στήθος, πίξελ με πίξελ, αλλά ο GR Fotis έφτασε και πήρε τις χιονόπαλες. Χτύψε ένα, χτύψε δύο στόχους, τρεις στόχους, τελευταίος στόχος για τον GR Fotis που φέρνει τον πρώτο πόντο στην ομάδα του. Συγχαρητήρια. Στο δεύτερο γύρο, Yanuba εναντίον TLB. Μην ξεχνάτε όμως με τους μαχητές να προηγούνται κατά έναν πόντο. Θα καταφέρει ο Yanuba να φέρει την ισοβαθμία ή ο TLB θα αυξήσει το προβάδισμα. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Yep. 3, 2, 1, πάμε! Διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν.
εξακολουθούν να είναι ισόπαλοι χωρίς κανένα ουσιαστικό προβάδισμα παρά μόνο ο Γιαννούμπα να έχει ένα ολιγοδευτερόλεπτο προβάδισμα εναντί του TLB. Ο TLB όμως πέφτει και χαρίζει ένα τεράστιο τώρα προβάδισμα στον Γιαννούμπα, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος. Ο TLB προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ισοφαρίσει στην απόσταση των Γιαννούμπα, αλλά ο Γιαννούμπα κατάφερε ήδη να βάλει το πρώτο μοχλό και ξεκίνησε να γυρίζει πίσω. Γιαννούμπα τώρα ανοίγει το σεντούκι και παίρνει τον δεύτερο μοχλό, με τον TLB τώρα να ξεκινάει το γυρισμό του πίσω. Ο Γιαννούμπα φαίνεται ακάθεκτος, συμπληρώνει, έχει περάσει σχεδόν όλα τα εμπόδια και είναι σχεδόν στο τέλος του αγωνίσματος. Ο TLB προσπαθεί να περάσει το παρκούρ που πριν απέτυχε, αλλά ο Γιαννούμπα έχει ήδη ένα τεράστιο προβάδισμα. Ο Γιαννούμπα όμως πέφτει, αλλά ευτυχώς στην αρχή του τελευταίου παρκούρ συνεχίζει. Ο TLB κάτι δευτερόλεπτα πίσω του, αλλά μπορεί να κρίνει την έκβαση του αγωνίσματος. TLB φτάνει. Δεύτερος στόχος. Ο Γιαννούμπα συνεχίζει. Τρίτος στόχος κάτω. Και μπράβο ρε Γιάννη. Oh yeah. Φέρνει την ισοπαλία. Στο τρίτο γύρο του αγωνίσματος, Wins εναντίον Karadzman. Αυτή τη στιγμή η ομάδα. Πρώτο πόντο να το φέρει ο GR Φώτη στους μαχητές και τον Γιαννούμπα να φέρνει τον δεύτερο στους διάσημους. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα σπάσει την ισοπαλία. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι το ξέφονται, αλλά με τον Wins να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνει μια πολύ. Όταν παίρνει το πρώτο μοχλό, εκτελούν αψεγάδιαστα το πρώτο slime block άλμα και συμπληρώνουν το parkour. Τώρα κάτω από το νερό, κολυμπάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν. Προσοχή όμως, γιατί δεν θέλουν να μπλεκούν στα cobwebs. Ο Wins βάζει πρώτο το μοχλό στα control blocks και επιστρέφει στην αφετηρία γοργά, με τον Karadzman να είναι κάτι πλάσματα δευτερολέπτων πίσω του. Wins εξακολουθεί να προηγείται και εκτελεί το slime block jump. Karadzman επίσης. Ο Wins όμως πέφτει στο parkour μαζί με τον Karadzman. Πάλι από την αρχή ξανά ο Wins κάτω. Ατυχία, ο Karadzman όμως συνεχίζει και συμπληρώνει το parkour πιο γρήγορα από τον Wins. Εδώ θα κρυφθούν όλα, κυρίες και κύριοι. Στήθος με στήθος, πίξελ με πίξελ. Ο Karadzman προηγείται ελάχιστα. Βάζει τον μοχλό, τον ενεργοποιεί και ξεκινά το parkour. Εξακολουθεί να προηγείται κατά λίγο, αλλά όχι τώρα ο Wins. Συμπλήρωσε το parkour πιο γρήγορα. Δείχνει ένα στόχο, ρίχνει δύο στόχους. Δύο όχι. Αστοχή, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο Wins. Μπράβο, Κωστάκη. Τέταρτος γύρος με τους διάσημους να προηγούνται τώρα κατά έναν πόντο χάρη στη νίκη του Wins. Για να δούμε, θα καταφέρουν οι μαχητές να ισοφαρίσουνε ή θα προηγηθούν ακόμα περισσότερο με τον Team Bleach ή οι διάσημοι. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Διαγωνιζόμενοι, φτάνε στο νερό. Εδώ θα κρυφθούν πολλά, κυρίες και κύριοι, καθώς τώρα με τους μαχητές να είναι επίσημα πίσω, αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο Τζουκς αποτυχάνει στο parkour και δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στο Team Bliss. Ίσως να είναι οριστικό, καθώς ο Team Bliss τώρα ξεκινά να επιστρέψει στην αφετηρία, ενώ ο Τζουκς ακόμα παλεύει στο νερό. Team Bliss ανεβαίνει τη σκαλωσιά, πηδάει και εκτελεί άρτια το slime block jump, εκτελεί το parkour και δεν φαίνεται να το σταματάει τίποτα. Ο Τζουκς όμως ακόμα είναι στην αφετηρία και παίρνει τον τελευταίο του μοχλό. Ο Team Please μόλις βγαίνει από το νερό στο τελευταίο εμπόδιο και είναι έτοιμος να προχωρήσει στην τελευταία πλατφόρμα. Team Please πέφτει μια φορά στο parkour. Ο Τζουκς προσπαθεί να καλύψει την διαφορά, αλλά ίσως να είναι πολύ αργά. Team Please φτάνει στην τελική πλατφόρμα, ανοίγει τα σεντούκια και ρίχνει τον πρώτο στόχο. Δεύτερο στόχο στο χέρι, ροή ρίχνει. Τρίτο στόχο κάτω, τέταρτο στόχο και ο τρίτος στόχος. Μπράβο Κωστή. Πέμπτος γύρος, κυρίες και κύριοι, και τώρα τα πράγματα φαντάζουν χλωμά για την ομάδα των μαχητών, καθώς τώρα οι διάσημοι δύο πόντους. Αν οι διάσημοι συμπληρώσουν άλλους δύο πόντους, θα κερδίσουν τη δοκιμασία και το σπίτι, το έπαθλο, στο νησί τους. Για να δούμε, θα καταφέρει ο Φλάμπι να μειώσει τη διαφορά? Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι?
Τρία, δύο, ένα, πάμε! Ξεκινούν οι διαγωνιζόμενοι όσο πιο γρήγορα γίνεται και οι δύο φτάνουν στην κουκιά το ίδιο σύντομα και ανεβαίνουν τον πατήρα. Έτοιμοι για το πιο δύσκολο εμπόδιο μάλλον της του αγωνίσματος και συνεχίζουν δυναμικά εκτελώντας το και οι δύο τέλεια. Μπαίνουν κατά το νερό και κολυμπάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται στήθος με στήθος. Φτάνουν εκεί δύο ταυτόχρονα στην τελευταία πλατφόρμα και βάζουν τους μοχλούς τους. Επιστρέφουν και δεν τους χωρίζει ούτε δευτερόλεπτο διαφοράς. Φτάνουν μαζί στο σεντούκι, ανοίγουν ταυτόχρονα πραγματικά το σεντούκι και σκαρφαλώνουν στον πατήρα να κάνουν άλλη μια φορά το slime drop jump, το parkour που έπεται και το άλμα που θα τους περάσει στο νερό. Όπως ο winner προσγειώνεται στο μισθό. Αυτό θα δώσει σίγουρα ένα τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα των μαχητών. Μακάρι, λένε. Φαντάζομαι οι μαχητές, ο Φλάμπι να εκμεταλλευτεί αυτό το προβάδισμα. Ο Φλάμπι όμως πέφτει και αποτυχάνει στο παρκούρ. Με τον Winner τώρα να παίρνει το προβάδισμα, να ανοίγει το σεντούκι, να στοχεύει, να ρίχνει ένα στόχο. Να στοχεύει το δεύτερο, να τον ρίχνει. Τρίτο στόχο κάτω, τέταρτο στόχο. Εδώ κρίνονται όλα, αλλά ο Winner. Μπράβο, ρε. Φλάμπι δεν πειράζει. Κυρίες και κύριοι, πολύ πιθανόν να πλησιάζουμε το τέλος του πρώτου αγωνίσματος, καθώς το χέρι του Μπιλιόλο είναι να φέρει το τελευταίο πόντο πίσω στην ομάδα του. Άραγε, υπάρχει ίχνος ελπίδας για την ομάδα των μαχητών. Ο Μπρόντιν θα δείξει τι θα γίνει. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Ναι. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινάνε εδώ πέρα. Μπορεί να κρυθούν όλα καθώς ο Μπιλιόλο έχει τώρα τη δύναμη να λήξει το αγώνισμα φέρνοντας τον τελευταίο πόντο που χρειάζεται η ομάδα του για να κερδίσει. Άραγε θα τα καταφέρει, εκτελεί το άλμα και προσγειώνεται τέλεια. Μικρή διαφορά και πάλι που τους χωρίζει με τον Ρόντι, εφόσον τώρα φτάνουν ταυτοχρόνως στην είσοδο. Ο Μπιλιόλο έβαλε δυστυχώς σε λάθος μέρος το μοχλό, αλλά ο Μπρόντι έκανε το ίδιο λάθος. Και άρα ο Μπιλιόλο δεν φτάνει πολύ τον πολύτιμο χρόνο που θα χρειαστεί. Ο Μπιλιόλο φτάνει πρώτος στο σεντούκι στην αφετηρία με τον Μπρόντι να είναι κάτι βήματα πίσω του. Αυτά τα βήματα όμως μπορούν να κρίνουν την έκφαση του παιχνιδιού. Ο Μπιλιόλο πέφτει από το παρκούρ, ενώ ο Μπρόντι συνεχίζει ακάθεκτος. Όχι τζίφος για τεμιά. Ο Μπρόντι πέφτει και ο Μπιλιόλο συνεχίζει να απολαμβάνει το προβάδισμα που απέκτησε νωρίτερα. Ο Μπιλιόλο τώρα στο νερό με τον Μπρόντι κάτι δευτερόλεπτα πίσω του. Εδώ πέρα όμως αναπτύσσουν όλα καθώς ο Μπιλιόλο γίνεται τώρα στην επιφάνεια και βάζει τον τελευταίο μοχλό. Ενεργοποιεί τον μοχλό και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το παρκούρ, αλλά πέφτει στο νερό. Ξανασκαρφαλώνει. Ο Μπρόντι βάζει και ενεργοποιεί τους δύο μοχλούς. Ξεκινά, πέφτει κάτω όμως και ο ίδιος. Μπιλιόλο, φτάνει στην τελευταία πλατφόρμα. Ανοίγει το σεντούκι. Παίρνει τη στιγμή από τις χιονόπαλες και αρχίζει. Ένα στόχο στο χέρι, όλα δεν πέφτει κάτω. Δεν έχει χτυπήσει κανένα στόχο μέχρι στιγμής, κύριε. Θα του τελειώσει μάλλον στην πάντα. Ο Μπρόντι όμως αρχίζει να στοχεύει. Χτύπησε ένα στόχο. Ο Μπιλιόλο αστοχεί. Δεν έχει ακόμα κανένα. Ο Μπρόντι στο τρίτο. Ο Μπρόντι στο τέταρτο. Κέρδισε. Κυρίες και κύριοι, 7ος γύρος, καθώς ο Μπρόντι με μια εξαιρετική προσπάθεια φαίνεται να επανέφερε την ομάδα του. Άραγε ο GR Φώτης θα καταφέρει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια ή ο Γιαννούμπα θα φέρει το τελευταίο πόντο στην ομάδα του. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Ναι. Oh yeah. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινάνε, οι μαχητές απολαμβάνουν τώρα μια ιδιαίτερη, μάλλον ευκαιρία που πριν δεν είχαν χάρη στην τεράστια προσπάθεια του Μπρόντι. Άραγε θα καταφέρει ο GR Fox να συνεχίσει την προσπάθεια της ομάδας του ή ο Γιαννούμπα θα φέρει το τελευταίο πόντο στην δικιά του με μια πολύ μικρή διαφορά να τους χωρίζει ο GR Fox στο πιστή. Πρώτος τον πρώτο μοχλό και επιστρέφει στην αφετηρία στο πρώτο σεντούκι. Γιαννούμπα μόλις έρθει βήματα πίσω του, φτάνει και εκείνος στις πρώτες σκάλες. Ο GR Fώτης με πολύ μεγάλη ταχύτητα ανοίγει το σεντούκι και παίρνει τον μοχλό. Συμπληρώνει πολύ γρήγορα τα εμπόδια που μπαίνουν στο διάβατο. Τίποτα δεν μπορεί να το σταματά. Η νίκη είναι μπροστά στα μάτια του και τη θέλει, κυρίες και κύριοι. Βγαίνουν στην επιφάνεια και φτάνουν έχοντας το τελευταίο του μοχλό. Ενεργοποιούν το παρκούρ. Ξεκινάνε, κάνουν ένα πίδο, δύο πίδους. Φτάνει πρώτος ο GR Fώτης στην τελευταία πλατφόρμα και αρχίζει να ρίχνει.
πρώτος στόχος κάτω, δεύτερος στόχος κάτω, τρίτος στόχος κάτω, τέταρτος στόχος για τον Ιωαννίδη. Ναι, ναι, έχω τελειώσει. Όχι, ο Τζένο πατέλειωσε. Έχω τελειώσει εδώ και μία ώρα. Όχι, για να πατέλειωσε πρώτος. Μπιλιόλο, πώς αισθάνεσαι για την πρώτη νίκη της ομάδας σου? Κοίτα, λοιπόν, ήταν λίγο δύσκολο για εμένα, λίγο εύκολο για τα παιδιά, διότι αυτός εδώ έχει αποφασίσει να βάλει 32 snowballs μόνο. Εγώ πιστεύω ότι έχω άπειρα για κάποιο λόγο. Ούτε 10 δεν έπρεπε να βάλω. Λοιπόν, τα στόχισα όλα. Το δεύτερο γύρο που έπαιξα το πήγα καλά, ρε φίλε, αλλά το γάμισα λίγο με τα snowballs, γιατί πιστεύω ότι είχα πολλά για κάποιο λόγο, άσχετο που είχα 32 και τα γάμισα λίγο το σόι. Αλλά ναι, πιστεύω ότι ο Γιαννούμπα έκανε ένα καλό κάρι, ρε φίλε, αλλά ναι. Το οποίο μας φέρνει όντως τον Γιαννούμπα. Γιαννούμπα, έφερες 2 πόντους στην ομάδα σου και μάλιστα τον τελευταίο που σήμανε τη νίκη για αυτήν. Τι έχεις να πεις για το πρώτο σου αγώνισμα? Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν ένα αγώνισμα που κρίθηκε λίγο σε λεπτομέρεια, ειδικά στο τελευταίο match. Εντάξει, κλάσματα δευτερολέπτου ήταν που μας χώρισαν από τη νίκη. Το αποτέλεσμα πάντως τα φέρε έτσι ώστε να νικήσουμε εμείς. Και μπράβο σε όλες τις ομάδες και στις δύο βασικά, δεν είναι και περισσότερες. Έτσι όπως είπες όλες, θα πεις όλες πιθανές. Τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω. Θα τα πούμε και στο επόμενο αγώνισμα. Βέβαια, αυτό είναι η αρχή ακόμα και έχουμε ασυλίες μπροστά, περισσότερα αγωνίσματα και θέλω να δω πώς θα πάει. Καλή αρχή πάντως, χαίρομαι το 2-2. Μαχητές, μεγάλη κακοτυχία για σας, αν και υποδείξατε τεράστιες προσπάθειες. Μπρόντιν, έσπασες το σερί νικών των διασήμων καταβάλλοντας μια τρομερή προσπάθεια. Πώς αισθάνεσαι εσύ για το πρώτο αγώνισμα και ειδικά για την ήττα της ομάδας σου? Λοιπόν, θα πω ότι ήταν ωραίο, το ευχαριστήθηκα. Πρέπει να βελτιωθούμε σε μερικά πραγματάκια, θα το δούμε, γιατί έτσι είμαστε εμείς, κάπα. Αυτά. Μπράβο στην άλλη ομάδα. Αυτό. Κοίτα, εγώ ψηλό έκανα μαλακιά, ρε φίλε, με τα snowball, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πίστευα ότι είναι άπειρα, άσχετο που δεν ήταν, ενώ το βλέπα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Πρώτο αγώνισμα είναι ατυχίες. Υπάρχουν αυτά στο παιχνίδι. Είχα σκαλώσει, είχαν χωθεί λίγο. Αλλά οκ. Okay. Ναι, πρώτο game, όλοι νίκες θέλουμε να φέρουμε εκεί. Καλή, λοιπόν. Ωραία είναι πάντα. Λοιπόν, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα το τσιμπήσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, την επόμενη φορά που έχουμε αγώνισμα ασυλίας πρέπει να το τσιμπήσουμε οπωσδήποτε. Για να συνεχίσουμε 5, γιατί οι άλλοι είναι ήδη 6. Οπότε, άμα φύγει από εμάς ένας και μείνουν 5 οι άλλοι. Μείνουν 6 οι άλλοι και είμαστε 4, ήταν κακό. Κοίτα, δεν είναι μόνο θέμα αριθμού, είναι και θέμα skills. Κάπα εκεί πω. Τι σαρε όλους. Τι σκορ είχε? Τι εννοείς τι σκορ είχε, ποιο σκορ? 5-2 ήταν.